Σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου του 1826 η Αίγινα γίνεται η πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους. Ο Καποδίστριας αποβιβάστηκε στο νησί τον Ιανουάριο του 1828, παρακολούθησε στο Μητροπολιτικό Ναό τη Θεία Λειτουργία και εγκαταστάθηκε στο κυβερνείο μέχρι τότε οικία Μοίρα, όπου και η έδρα της κυβέρνησής του και του Πανελληνίου, διορισμένου αντιπροσωπευτικού σώματος, με το οποίο στην αρχή αντικατέστησε τη Βουλή. Από εδώ αρχίζει η σύνταξη της νεοελληνικής πολιτείας. Διορίζονται υπουργοί, οργανώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες και εκδίδουν τα πρώτα διατάγματα του κυβερνήτη. Λίγο αργότερα αποφασίστηκε το Ναύπλιο να ξαναγίνει πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. 27χρονη τότε Σωτηρία Μπέλου φωνογραφεί ένα από τα γνωστότερα και πιο αγαπημένα της τραγούδια. Το κάνε λιγάκι υπομονή. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσεις. Ζεϊμπέκικο, γραμμένο από τον Βασίλη Τσιτσάνη, το τραγούδι θεωρείται σύμβολο της Ελλάδας του εμφυλίου και περιέχει σαφείς αλλά αλληγορικές για το φόβο της λογοκρισίας αναφορές στις πολιτικές διώξεις εκείνης της περίοδου. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι 3 χρόνια αργότερα, το 1951, η Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών συμπεριέλαβε το τραγούδι στα απαγορευμένα άσματα για να προστατευθούν, όπως αναφερόνταν στη σχετική διαταγή, η θρησκεία, η πατρίδα, η ηθική και τα ελληνικά ήθη. Κάνε λιγάκι υπομονή. Μία ακόμη εθνική οδός, συνδέουσα τις Αθήνες με την Κόρινθον, παρεδόθη ως προβλέπεται ο κυκλοφοριακός φόρτος της νέας οδού θα φτάσει τα 10.000 οχήματα ετησίως. Την οδόν ενεκαινίασεν ο Υπουργός Δημοσίων Έργων κ. Γκίκας εις το σημείο διασταυρώσεώς της μετά της οδού Ελευσίνος Θιβών. Στο Εθνολογικό Μουσείο που στεγάζεται στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, ύστερα από ομιλία του στρατηγού Νότι Μπότσαρη, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Αθανασιάδης Νόβας αποκαλύπτει την πρωτομή του μεγάλου ανδρός της νεωτέρας Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου. Για τον αρχαιολόγο Μανώλη Ανδρώνικο, οι ανασκαφές έξω από το χωριό Βεργίνα ήταν έργο ζωής. Κινούμενος περισσότερο από διέστηση, ο Ανδρώνικος είχε από το 1952 επικεντρώσει την προσοχή του σε ένα μικρό λόφο της περιοχής, που η παρουσία του δεν εναρμονιζόταν απολύτως με τη μορφολογία του εδάφους. Και το 1977 η σκαπάνη του φέρνει στο φως τον πρώτο μακεδονικό τάφο. Λίγους μήνες μετά ανακαλύπτει την εντυπωσιακή είσοδο ενός δεύτερου τάφου. Στις 11 Νοεμβρίου ο Ανδρώνικος εισέρχεται στο εσωτερικό του τάφου και μένει έκθαμβος. Ο σκοτεινός χώρος έκρυβε μέσα του περίλαμπρους θησαυρούς, άθικτους επί 23 αιώνες. Ήταν ο τάφος του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Έλληνας αρχαιολόγος είχε δικαιωθεί. Η ανακάλυψή του αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ευρώπη, ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, τη ζωή τραβάει την άλλη φορά. Η ζωή τραβάει την άλλη φορά, με θυμές, με θυμές και με τα βούρλα. Σαν σήμερα πεθαίνει στην Αθήνα ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές με διεθνή φήμη και ακτινοβολία, ο Γιάννης Ρίτσος. Πολλά ποίηματά του έχουν μελοποιηθεί από το Μίκη Θεοδωράκη, γνωστότερα εξ αυτών η Ρωμιοσύνη, ο Επιτάφιος και άλλα. Μεταξύ των τιμητικών διακρίσεων του Ρίτσου περιλαμβάνονται το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το Βραβείο Λένη. Ο Ρίτσος είχε προταθεί πάνω από 2 φορές για το Βραβείο Νόμπελ. Λέγεται ότι δεν το πήρε για πολιτικούς λόγους. Η σωρός του ενταφιάστηκε στη γενέτειρά του τη Μονεβασιά. Άφησε πίσω του 50 ανέκδοτες συλλογές ποιημάτων. Όταν είχα μεταφράσει 2-3 ποιήματα και δεν ήξερα αν κάποτε θα διευρύνω αυτή την εργασία ώστε να της δώσω μια κάποια βαρύτητα και κάποια σημασία, δεν τα υπέγραφα. Ο νεοελληνικός πολιτισμός χάνει την ίδια ημέρα 2 από τους αξιότερους υπηρέτες του. Τον ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσο και τον Αλέξη Μινωτή. Έναν από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές, σκηνοθέτες και στοχαστές που γνώρισε κατά τον αιώνα που πέρασε η ελληνική θεατρική σκηνή. Μετά την ήττα του Πασόκ, στις εκλογές της 16 Σεπτεμβρίου του 2007, ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε το βράδυ της ίδιας ημέρας ότι θα ζητήσει την ανανέωση της εμπιστοσύνης στις βάσεις του κόμματος. Οι τρεις υποψήφοι για την Προεδρία ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Κώστας Κανδαλίδης. Ο Γιώργος Παπανδρέου αναδείχθηκε και πάλι πρόεδρος του Πασόκ στις εκλογές της 11ης Νοεμβρίου.